το μαθησιακό αντικείμενο «Πίνακας διπλής εισόδου μαθητές» απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο του Φωτόδεντρου στη συλλογή της προσχολικής αγωγής. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη σε δραστηριότητες που αφορούν σε μικρές ψηφοφορίες, δραστηριότητες αξιολόγησης ή δραστηριότητες καταγραφής γνώμης και άποψης των μαθητών και των μαθητριών. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με την εισαγωγή δεδομένων σε πίνακα διπλής εισόδου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να παρατηρήσουν τα δεδομένα αυτά σε μορφή ρευδογράμματος, ώστε να είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα και να κάνουν υποθέσεις. Το μαθησιακό αντικείμενο σχεδιάστηκε με τη λογική της ανοιχτής δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλαπλές θεματικές ενότητες και έννοιες που επεξεργαζόμαστε στον νηπιαγωγείο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ολοκληρώσει την ανάγνωση μιας ιστορίας και θέλουμε να αποτυπώσουμε τη γνώμη των μαθητών και των μαθητριών μας για την ιστορία αυτή. Ζητάμε από τα παιδιά να πληκτρολογήσουν τα ονόματά τους στη στήλη που εμφανίζεται αριστερά στο μαθησιακό αντικείμενο και να επιλέξουν το προσωπάκι που δείχνει πόσο τους άρεσε η ιστορία. Συνεχίζουμε μέχρι να καταγράψουν τη γνώμη τους όλα τα παιδιά. Στο τέλος, κάνουμε κλικ στο κουμπί με το ρευδόγραμμα για να εμφανιστεί το σύνολο της ψηφοφορίας. Ζητάμε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα που βλέπουν στο ρευδόγραμμα και τους κάνουμε κάποιες βοηθητικές ερωτήσεις, όπως «Γιατί εμφανίζεται αυτό το προσωπάκι τις περισσότερες φορές? Τι νομίζεις ότι σημαίνει αυτό? Τελικά σας άρεσε το παραμύθι που διαβάσαμε?» Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει στην ολομέλεια της τάξης, ώστε τα παιδιά να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις προβλέψεις τους και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Αν θέλετε, μπορείτε να αναζητήσετε και άλλα παρόμοια μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο «Μαθησιακά αντικείμενα». Στη συλλογή της προσχολικής αγωγής.